είμαστε σε μια εποχή που ό,τι υγιές υπάρχει σε οποιοδήποτε χώρο προσπαθούν κάποιοι για τους δικούς τους και μόνος λόγους να το χτυπήσουν. Δυστυχώς, επειδή σύντομα η αλήθεια θα φανεί, θα φανούν και οι υποκινητές αυτού του θλιβερού, του απαράδεκτου, του προσβλητικού και συκοφαντικού και ψευδούς δημοσιεύματος, που εκτιμώ ίσως ή ο ανώνυμος συντάκτης στην εφημερίδα Γάτα ή ο Μαργαρόνης ο Δημήτρης που φαίνεται το όνομά του στο γαύρο, σύντομα θα διαπιστώσουν το τι μεγάλο σφάλμα έκαναν να εμπλέξουν το πρόσωπό μου, συνεργάτες, πρώην διαιτητές και βεβαίως προσωπικές ίσως στιγμές της ζωής μου. Για όλα αυτά θα προβώ άμεσα σε κάθε νόμιμη ενέργεια ώστε να γίνει αποκατάσταση της αλήθειας. Βεβαίως οφείλω να πω ότι πίσω από αυτούς στους δίθεν φίλους εντός αγωγικών υποκινητές και ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτά τα απαράδεκτα δημοσιεύματα ότι σύντομα θα οδηγηθούν και αυτοί στον δρόμο που επιβάλλεται να οδηγηθούν και δεν είναι άλλος από τις δικαιοσύνες. Ουδέποτε έχω πάει στο Καραϊσκάκι με διαιτητές και ουδέποτε ήμουν σε αυτό το συγκεκριμένο αγώνα και για ένα λόγο και μόνο ότι μέσα με διαιτητές δεν πάω ούτε στα γήπεδα της Λακωνίας. Ό,τι αφορά βεβαίως το συγκεκριμένο γήπεδο και το συγκεκριμένο αγώνα, δυστυχώς τον παρακολούθησα όπως και πολλοί άλλοι ίσως Έλληνες φύλαθλοι από την τηλεόραση. Ευρισκόμουν ως αρχηγός αποστολής και έφορος των εθνικών ομάδων κορασίδων για 6 μέρες στην περιοχή της Αργολίδας και μάλιστα η εθνική ομάδα κορασίδων έδωσε 2 επίσημα φιλικά με την εθνική ομάδα Τουρκίας με αποτέλεσμα τη βραδιά του συγκεκριμένου αγώνος να είναι το επίσημο δείπνο προς τιμή της τουρκικής αποστολής. Αυτό και προς τους συντάκτες και για τους υποκινητές και βεβαίως η αλήθεια επειδή θα λάψει και θα είναι σύντομα, εύχομαι αν είναι μέσα από τη Λακωνία, 2 δρόμους επιλογής έχουν. Ή να κρυφτούν ή να φύγουν ή τουλάχιστον θα βρεθούν σίγουρα εκεί που πρέπει, στα έδρανα του πρωτοδικείου Σπάρτης. Και όχι μόνο. Λυπάμαι μόνο γιατί οφείλουμε να σεβόμαστε την ελευθεροτυπία και να υπάρχει πραγματικά η αλήθεια σε κάθε γεγονός, όταν όμως υπάρχουν αληθινά γεγονότα. Όχι τέτοια γεγονότα που μάλιστα πρωτοσέλιδα σήμερα να παίζεται η ιστορική ένωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λακωνία. Με μια διαδρομή και μια ιστορία που δεν επιτρέπουμε σε καθένα Μαργαρόνι ή ανώνυμο συντάκτη οποιασδήποτε εφημερίδα ή σε κανέναν υποκινητή που είναι δίπλα σε αυτούς να αμαυρώνουν πρόσωπα και θεσμούς. Ένα πράγμα θα τους πω. Λυπάμαι. Και όπως λέει και τα βιβλία της χριστιανοσύνης και να τους απαλλάξεις αυτούς τους ανθρώπους από αυτό το κακό που θα κάνουν, δυστυχώς το κακό θα το συναντήσουν μόνοι τους γιατί είναι γεννημένοι μέσα στο κακό. Να είναι σίγουρο ότι προσωπική μου στιγμή με την παρέα μου που επιλέγω δεν πέφτει δικαίωμα μας σε κανέναν και με τα χρήματα από την τσέπη μου, από το μισθό μου και μόνο. Και μάλιστα προκαλώ και τους συντάκτες και τους υποκινητές να βγάλουμε το πόθεν έσχε μας για να δούμε πραγματικά και την οικονομική κατάσταση που έχει ο καθένας και από πού έχει χρήματα. Μάλιστα. Και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν καμία προσωπική μου στιγμή να τη βγάζει στο διαδίκτυο με αυτόν τον τρόπο. Αυτό τον απέσιο και κατά συκοφαντικό τρόπο μαζί με το κείμενο βεβαίως που περιγράφεται. Μάλιστα. Ένα πράγμα λέω. Ο Θεός δεν τους λυπηθεί. Πρέπει γρήγορα όλοι οι φίλοι που παρακολουθούν, μας παρακολουθούν και γνωρίζουν και την ιστορία μου και τη διαδρομή μου αλλά και τις Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων και όλων αυτών των ανθρώπων που περιγράφονται εδώ να αποκατασταθεί η αλήθεια. Και να είσαι σίγουροι να αποκατασταθεί η αλήθεια. Μάλιστα. Προσοχή όμως σε αυτούς, εάν βρίσκονται κάποιοι στη Λακωνία και είναι υποκινητές όλων αυτών των γεγονότων.